Επιχειρηματίες όλων των κλάδων έδωσαν ραντεβού το απόγευμα της Τρίτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του εμπορικού επιμελητηρίου της Λάρισας για την προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με την αναπτυξιακή γερμανική τράπεζα Procredit Bank. Η τράπεζα ειδικεύεται στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ο χαρακτήρα είναι αναπτυξιακό και εμπορικό. Βασικό στόχο είναι να ακούσουμε τι ανάγκε όλων των επιχειρήσεων και ανάλογα με αυτέ να κάνουμε συζήτηση με τον επιχειρηματία, προτείνοντα την καλύτερη λύση. Αυτό είναι που μα διαφοροποιεί από τι υπόλοιπε τράπεζε στο ελληνικό γίγνεσθε. Τον ει της τη ProCredit Bank Ελλάδο, Αγγελική Αρβανίτη. Η τράπεζα είναι γερμανικό όμιλο με ειδίκευση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ο χαρακτήρα μα είναι αναπτυξιακό και εμπορικό. Ε, ο βασικός μας στόχος είναι να ακούσουμε τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και ανάλογα με τις ανάγκες να κάνουμε τη συζήτηση με τον επιχειρηματία και να προτείνουμε την καλύτερη λύση πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο της κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί και σε σχέση με τις υπόλοιπες ε, τράπεζες στον ελληνικό, στο ελληνικό γίγνεσθε. Στη δυναμικότητα της Λάρισας και τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Υπουργικού Επιμελητηρίου Λάρισας, ο Τύρης Γιανακόπουλος. Η Θεσσαλία έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή. Αυτές οι μέρες που βιώνουμε είναι πολύ δύσκολες για τους επιχειρηματίες αλλά και τους αγρότες. Ε, οι επιχειρήσεις δεν χωρίζονται σε πλητώμενες και μη. Για μα είναι οριζόντιες επιχειρήσεις. Άρα είναι όλες πληττόμενες και θα θέλαμε αυτή την ενημέρωση σήμερα που έχουμε την Pro Credit Bank να γίνει μια αφετηρία για να ξεκινήσει κάτι καινούριο στον επιχειρηματικό κόσμο. Η ProCredit Bank υιοθετεί βέλτιστε διεθνεί πρακτικέ με σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών και προηγμένε υπηρεσίε, εξισορροπώντα την ψηφιακή με την παραδοσιακή τραπεζική τακτική. Επιλέγουμε τα στελέχη μα να επισκέπτονται του πελάτε, τι εγκαταστάσει του, να συζητούν διαζώσει στα σχέδια και τι προκλήσει, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Έτσι, τι επόμενε τρει ημέρε μετά την εκδήλωση, θα πραγματοποιήσουμε επισκέψει σε όσε επιχειρήσει τη Λάρισα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα, τα πράσινα δάνεια αποτελούν το 70% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου τη στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, τα πράσινα δάνεια αποτελούν το 70% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου τη στην Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στη χρηματοδότηση πράσινων έργων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματο, είχε δηλώσει ο πρόεδρο τη Τράπεζα, Πέτρα Φλάβοφ. Η έξιμη Ψηφιακή Τράπεζα παρέχει καινοτόμε υπηρεσίες και είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο για να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη με την υποστήριξη του έμπειρου προσωπικού της αλλά και μέσω μιας προηγμένης φιλικής στη χρήση πλατφόρμαση banking. Μέλος του γερμανικού ομίλου ProCredit Holding με έδρα την Φραγκφούρτη, διαθέτει δυναμική παρουσία σε 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δραστηριοποιείται από το 2015 στην ελληνική αγορά, αλλάζοντα τα τραπεζικά δεδομένα με διαφάνεια, πέλατο κεντρική προσέγγιση, ποιοτική εξυπηρέτηση, αλλά και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τη νέα τεχνολογία, υλοποιεί με συνέπεια στι αξίε τη υπεύθυνη τραπεζική το όραμά της για ένα καλύτερο μέλλον.